Μέρη. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ακόμη από πού προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά, η οποία ταλαιπώρησε και την περιοχή και κατάστρεψε και ένα εργοστάσιο, έτσι. Δυστυχώς ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί η διερεύνηση για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ η ώρα 8 σε αποθήκη μπαταριών και η πυρκαγιά αυτή έχει καταστρέψει ολοσχερώς την αποθήκη, καθώς επίσης και ένα μικρό εργαστήρι που βρισκόταν δίπλα του ίδιου ιδιοκτήτη. Θα γίνει αύριο από το Τμήμα Επιχειρήσεων Εργασίας έλεγχος για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι κατάλληλο να εισέλθουν τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να διερευνήσουν τα αίτια των πυρκαγιών. Τώρα, βλέποντας και ακούγοντας κιόλας τα υλικά που είχαν μέσα αυτές οι αποθήκες, προφανώς από τις αναθυμιάσεις, από τους καπνούς, είναι χημικά υλικά, θα επηρεάστηκε και η περιοχή. Έχετε δει αυτό το θέμα? Από χθες το βράδυ είναι επί τόπου προσωπικών του Τμήματος Επιθεωρήσης Εργασίας έχει έρθει και έχουν γίνει όλες οι σχετικές μετρήσεις του αέρα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας στους κατοίκους της περιοχής. Οι μετρήσεις ήταν στα επιτρεπτά όρια και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από οποιοδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά, κύριε Κιμτζή. Και εγώ ευχαριστώ.